Έως τις 30 Ιουνίου παρατάθηκαν τα μέτρα που έχουν ληφθεί στην τοπική κοινότητα Εχήνου στην Ξάνθη για την προστασία των κατοίκων από την εξάπλωση του κορονοϊού. Όπως δήλωσε ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ετοιμότητας και Απόκρισης του ΕΟΔΗ, γιατρός Σπύρος Σαπουνάς, η μεγάλη συρροή κρουσμάτων που διαπιστώθηκε από τις αρχές του μήνα στην Ξάνθη εντοπίστηκε κυρίως στις ορεινές κοινότητες και λιγότερο στην ίδια την πόλη της Ξάνθης. Για το λόγο αυτό παρατείνεται για 5 ημέρες ακόμη ο περιορισμός των μετακινήσεων στην περιοχή, προκειμένου, όπως ανέφερε, να υπάρχει μεγαλύτερη σιγουριά αναφορικά με τις επαφές των κατοίκων του Εχήνου. Μετά το πέρας των 5 αυτών ημερών θα γίνουν νέοι έλεγχοι στην περιοχή, ώστε να υπάρξει επανεκτίμηση της κατάστασης. Η περιοχή έχει πληγεί σε σοβαρό βαθμό, αλλά ευτυχώς μας βοηθάνε πια. Έχουν συνειδητοποιήσει ότι το θέμα είναι σοβαρό. Ωραία. Τηρούν τους κανόνες και περιμένουν να τελειώσουν αυτές οι μέρες της καραντίνας, γιατί πολλοί εργάτες είναι έτοιμοι να φύγουν στο εξωτερικό. Α, και ευχόμαστε να μην ξανασυμβούν, να μην βιώσουμε τα ίδια δυσάρεστα γεγονότα. Ναι. Γίνονται και εκεί τεστ συνεχόμενα σε όλο το Δήμο της Μίκης. Σε όλο το νομό και σε κάθε χωριό, στη Ξάνθη, στο κέντρο, συνεχίζουν. Και ευτυχώς στις τελευταίες 2-3 μέρες δεν έχουμε. Δηλαδή κάθε μέρα έχουμε 300 με 400 άτομα που παίρνουμε τα δείγματα. Ευτυχώς τα αποτελέσματα είναι αρνητικά. Δεν έχουμε θετικό μέχρι τώρα. Ναι. Ωραία. Γιατί, κοιτάξτε, το αποτέλεσμα ήταν το καλύτερο παράδειγμα. Είδαν το αποτέλεσμα, γιατί σχεδόν σε κάθε οικογένεια έχουμε και ένα κρούσμα. Ναι. Θα ήταν ανόητο τώρα να ισχυριστούμε ότι δεν υπάρχει ο κορονοϊός και όλα είναι πλαστά. Έχει ξεπεραστεί αυτό και εμείς σαν γιατροί κάθε βράδυ κάναμε ένα τοπικό, τα παιδιά, οι φοιτητές, μια τοπική ομάδα μέσω Facebook και καλούμε διάφορους γιατρούς οι οποίοι είναι θρακιώτες, μουσουλμάνοι γιατροί από κάθε ειδικότητα και κάνουμε εκπαιδευτικά προγράμματα. Στο μεταξύ, έκτακτη συνάντηση με πρωτοβουλία των παραγωγικών φορέων της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Ξάνθης με προσκεκλημένους πολιτικούς άρχοντες και φορείς. Μάλιστα, δεν αποκλείεται φορείς της Ξάνθης να έχουν συνάντηση με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Και αναγκαστήκαμε η Ομοσπονδία μας και όλοι οι παραγωγικοί φορείς να κάναμε αυτή τη σύσκεψη προκειμένου να ενεργοποιήσουμε τους πάντες. Και ευτυχώς άπαντες συμφώνησαν μαζί μας και όσον αφορά το ζήτημα αυτό είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι. Όμως τώρα το μεγάλο θέμα είναι στο χέρια του κυρίου Πρωθυπουργού. Περιμέναμε τον κύριο Φρεμίδη να κλείσει ένα ραντεβού, εν πάση περιπτώσει, να επισκεφτούν μια επιτροπή. Θα έπρεπε να σας πω ότι και ο Μητροπολίτης μας ήταν και πρότεινε να είναι και ο Μητροπολίτης μας, γιατί βλέπει ο Μητροπολίτης την οικονομία, στην παρακολουθεί από κοντά και είναι πάντα δίπλα μας. Ναι, έτσι ακριβώς είναι, διότι είναι επιτακτική ανάγκη αυτή τη στιγμή να είμαστε σύσσωμοι και ενωμένοι για να διεκδικήσουμε τα δίκαια αιτήματα όλων των συναδέλφων επαγγελματιών. Είναι μια προσπάθεια πανξανθιωτική, ας μου επιτραπεί, από την οποία δεν περιφέρει κανένα. Τέλος, να σημειωθεί ότι συνεχίζει η λειτουργία του drive-thru testing για COVID-19 στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας μετά τη μεγάλη ανταπόκριση και συμμετοχή οδηγών και επιβατών. Πρόκειται για μια δράση που πιλωτικά δοκιμάζεται στην Ξάνθη και υπάρχει δυνατότητα να επεκταθεί σε όλη την Ελλάδα με τους πολίτες να δίνουν δείγμα άμεσα χωρίς να εξέλθουν από το όχημά τους. Με τη μέθοδο αυτή δεν υπάρχει καθυστέρηση και αναμονή για τους πολίτες, οι οποίοι εξυπηρετούνται σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τα 2 λεπτά.